6 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καταργούνται, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Τα τμήματα αυτά επρόκειτο να συμπεριληφθούν στο μηχανογραφικό, το οποίο θα συμπληρώσουν οι μαθητές της φετινής τρίτης λυκείου. Όμως, όπως αποφασίστηκε, δεν πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, καθώς, όπως τόνισε η Νίκη Κεραμέως, θεσμοθετήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση με βάση μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Νίκος Κατσαράκης, πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσαράκη. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Δίπλα του η συνάδελφος Έλλη Κοκάλη, η οποία θα μας δώσει τα στοιχεία του ρεπορτάζ για να μπούμε και στο θέμα. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μιλάμε για έναν ευνηδιασμό για την ακαδημαϊκή κοινότητα της Κρήτης, ο οποίος επήλθε από την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο συνολικά αποφασίζει την αναστολή της έναρξης λειτουργίας για 37 τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και 6, τα οποία επρόκειτο να λειτουργήσουν σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθη. Όπως ήδη ανέφερες, η κυρία Κεραμέως μιλά για ένα πρόχειρο σχεδιασμό που δεν έχει καμία σχέση με την ορθή λειτουργία των αντίστοιχων τμήματων, τα οποία μπορούμε να περάσουμε να δούμε και ποια είναι σε επίπεδο Κρήτης. Ωραία. Επειδή υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο το προηγούμενο διάστημα να ενημερωθούν και βεβαίως οι υποψήφοι φοιτητές να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Μιλάμε λοιπόν να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους στο μηχανογραφικό. Mm-hmm. Μιλάμε λοιπόν για το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμου του Ηρακλείου, Φυσικοθεραπείας της Ιεράπετρας, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον Άγιο Νικόλαο επρόκειτο να λειτουργήσει, Μηχανικών Βιοιατρικής στο Ηράκλειο, Χημικών Μηχανικών στα Χανιά, Μουσικών Σπουδών στο Ρέθυμνο. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Κατσαράκη, να έρθουμε σε εσάς. Θα ήθελα να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή τις εξελίξεις και να σας ρωτήσω αν ευνηδιαστήκατε, αν ήταν κάτι το οποίο περιμένατε, αν είχατε κάποιο είδους ενημέρωση. Η ενημέρωση ήρθε επίσημα σήμερα το πρωί από τον Υφυπουργό Υπεύθυνο για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, τον κύριο Διγαλάκη, και μετά από λίγη ώρα, θα έλεγα μετά από μισή ώρα, τρία τέταρτα, είδαμε την ανακοίνωση την επίσημη του Υπουργείου Παιδείας. Πράγματι, νομίζουμε ότι ήταν ένας ευνηδιασμός. Ο ιδρυτικός νόμος του Μεσογειακού Πανεπιστημίου το Μάιο του 2019 προβλέπει τη λειτουργία 6 νέων τμήματων σε όλη την Κρήτη την επόμενη τριετία, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Προηγήθηκε ένας διάλογος τουλάχιστον για ένα έτος, ακολούθησε η συγκρότηση μιας επιστημονικής επιτροπής η οποία λειτουργήσε για μήνες και κατέθεσε ένα πόρισμα στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έγινε αποδεκτό από τον Υπουργό και στη συνέχεια το Μάιο είχαμε την νομοθέτηση. Το πόρισμα αυτό προέβλεπε τη λειτουργία νέων τμήματων, τα οποία συζητήθηκαν μέσα στην Επιτροπή και κατά συνέπεια στη συνέχεια νομοθετήθηκαν. Η σύγκλητος του Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποδέχθηκε ομόφωνα το πόρισμα της Επιτροπής και το συγκεκριμένο νόμο. Κατά συνέπεια δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας πρόχειρος σχεδιασμός όσον αφορά τα τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Πρόκειται για ένα ευνηδιασμό από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Και επί της ουσίας πρόκειται, με συγχωρείτε, για μια κατάργηση. Γιατί περί αυτού μιλάμε. Κατ' ουσίαν θέλω όμως να σας ρωτήσω τι συνιστά η κατάργηση αυτή. Μια ενδεχόμενη υποβάθμιση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό, εκπονεί ένα στρατηγικό σχεδιασμό, στον οποίο περιλαμβάνει τη λειτουργία αυτών των τμήματων. Θα ήθελα να πω ότι ευελπιστούμε ότι δεν πρόκειται για κατάργηση, πρόκειται για μία αναστολή. Στην αρχή νομίζαμε ότι πρόκειται για μία αναστολή ενός έτους, από ό,τι είδαμε όμως στην ανακοίνωση πρόκειται για μία αναστολή για τα επόμενα χρόνια. Ο σχεδιασμός του Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνει αυτά τα 6 τμήματα. Έχουν ήδη ξεκινήσει να λειτουργούν επιτροπές για τα προγράμματα σπουδών των συγκεκριμένων τμήματων. Έχουν γίνει επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δήμους, οι οποίοι έχουν ήδη παραχωρήσει εκτάσεις, όπως για παράδειγμα στον Άγιο Νικόλαο, για τη λειτουργία αυτών των τμήματων. Συζητάμε το θέμα της φοιτητικής στέγης. Πρόκειται να προχωρήσουμε στη λειτουργία τμήματων τα οποία θα συμπληρώσουν άλλα τμήματα. Να αναφέρω το παράδειγμα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τμήμα, το τμήμα Γεωπονίας, και
Έχουμε προτείνει να λειτουργήσει το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων έτσι ώστε να έχουμε δύο τμήματα στην ίδια σχολή και να υπάρχει αλληλεπίδραση. Και πραγματικά η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας μας ευνηδιάζει. Θεωρούμε ότι είναι αντίθετη τόσο στις αποφάσεις της συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου όσο και στο σχεδιασμό του και πραγματικά καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αναθεωρήσει αυτή την απόφαση έτσι ώστε να μπορέσει το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στα επόμενα χρόνια να αναπτυχθεί προς όφελος των φοιτητών του και της τοπικής κοινωνίας. Άρα έχει γίνει προετοιμασία, σαφής προετοιμασία. Έχουν συσταθεί επιτροπές οι οποίες λειτουργούν. Έχουν έρθει μέλη ΔΕΠ από άλλα πανεπιστήμια για να μας βοηθήσουν στα προγράμματα σπουδών. Την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε μία συνάντηση στον Άγιο Νικόλαο με καθηγητές από ΤΕΦΑΑ άλλων πανεπιστημίων, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλία. Συζητήσαμε το πρόγραμμα σπουδών. Είμαστε έτοιμοι να αποφασίσουμε στη σύγκλιτο στις 34 του 2020 την ακαδημαϊκή λειτουργία κάποιων τμήματων που θα μπουν στο μηχανογραφικό του 2021. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι δυναμική. Κάθε χρόνο το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μέχρι τις 34 μπορεί να αποφασίζει την ακαδημαϊκή λειτουργία ορισμένων τμήματων τα οποία θα λειτουργήσουν από την επόμενη χρονιά. Άρα υπάρχει όλος ο χρόνος έτσι ώστε και συζήτηση να γίνει και τα προγράμματα σπουδών να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιταγές και επίσης να εκπληρώσει η πολιτεία τις υποχρεώσεις της που είναι η στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Ήδη από το νόμο 4610 έχουν συσταθεί 8 κενές οργανικές θέσεις μελών ΔΕΠ για κάθε ένα τμήμα από τα 6 τμήματα και ουσιαστικά με βάση το σχεδιασμό της συγκλήτου και του Πανεπιστημίου θα ετηθούμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τη σταδιακή χρηματοδότηση αυτών των θέσεων των μελών ΔΕΠ. Επειδή δεν μπορεί να ανατραπεί αυτός ο σχεδιασμός τόσο εύκολα με μία ανακοίνωση. Υπάρχει ένας σχεδιασμός του Πανεπιστημίου και νομίζουμε ότι κάθε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να σέβεται το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων. Θα διεκδικήσετε λίγο πιο οργανωμένα από εδώ και πέρα το αίτημά σας αυτό, δηλαδή θα πάτε λίγο πιο συντεταγμένα απέναντι από το Υπουργείο και θα ζητήσετε συγκεκριμένα πράγματα? Έχουμε ήδη ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα. Για παράδειγμα, στο θέμα της σχολής μηχανικών υποβάλλουμε τα προγράμματα σπουδών έτσι ώστε να γίνει αντιστοίχηση με αντίστοιχα προγράμματα σπουδών πολυτεχνικών σχολών. Είμαστε σε μια συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Θέλουμε τη συνεργασία αυτή, την επιδιώκουμε. Ανήκουμε στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά θέλουμε πραγματικά το Υπουργείο να στηρίξει τις προσπάθειές μας. Είμαστε ένα νέο πανεπιστήμιο. Έχουμε το σχεδιασμό μας, έχουμε οράματα, έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη, το έχουμε αποδείξει αυτό και τα προηγούμενα χρόνια. Το αποδείξαμε και στη συζήτηση για την ίδρυση του Πανεπιστημίου όταν καταργήθηκε το ΤΕΙ Κρήτης και ιδρύθηκε το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και νομίζουμε ότι αξίζουμε τη στήριξη της πολιτείας. Θεωρείτε ότι επειδή υπήρξε και ενδιαφέρον από τον κόσμο και από τους μελλοντικούς υποψηφίους στις ενημερωτικές προσπάθειες που κάνατε, ότι αυτό θα επιφέρει ένα πλήγμα στο κύρος του Μεσογειακού Πανεπιστημίου? Θέλω να πιστεύω, το τονίζω ξανά, ότι στις συζητήσεις που θα έχουμε με το Υπουργείο Παιδείας θα αναιρεθεί αυτή η απόφαση. Θέλω να το πιστεύω αυτό. Πραγματικά νομίζω ότι τα τμήματα τα οποία έχουν ιδρυθεί και τα οποία ζητάμε τη λειτουργία τους δεν έχουν επικαλύψεις με άλλα τμήματα πανεπιστημίων της Κρήτης. Είναι συμπληρωματικά σε άλλα τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, έχουν δυναμική, είναι τμήματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη δυναμική και νομίζω ότι το Υπουργείο πρέπει να δει την ανέρεση αυτής της απόφασης για το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο βάσει και της απόφασης της Συγκλήτου που ομόφωνα στήριξε τα συγκεκριμένα τμήματα και να δούμε σταδιακά, επαναλαμβάνω σταδιακά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υλικοτεχνική υποδομή για τις πιστώσεις των μελών ΔΕΠ, να δούμε σταδιακά τη λειτουργία τους. Αλλά δεν μπορούμε έτσι ξαφνικά να αναστέλουμε τη λειτουργία τμήματων, τα οποία μόλις πριν από λίγους μήνες έχουν ανακοινωθεί. Έχετε επικοινωνία με τους άλλους Πριτάνης για κάποια έτσι πιο συντονισμένη κίνηση και αντίδραση? Υπήρξε μια επικοινωνία σήμερα. Ευνηδιαστήκαμε, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Νομίζω ότι αυτή η συνεννόηση θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όπως άλλωστε ίσως γνωρίζετε, τέλη του μήνα, 28 με 30 Νοεμβρίου, υπάρχει σύνοδος των Πριτάνιων των Πανεπιστημίων
στην Αθήνα, όπου προφανώς θα συζητηθεί και το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, η αλήθεια είναι βέβαια ότι κάθε φορά που αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλάζει εκ βάθρων και ο σχεδιασμός σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, από τη χαμηλότερη μέχρι την υψηλότερη βαθμίδα της. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, ότι η εκπαίδευση είναι ένα θέμα που πρέπει να τεθεί πάνω από πολιτικές, πάνω από κόμματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το τονίζουμε σε κάθε επικοινωνία που έχουμε με το Υπουργείο, ότι πρέπει να υπάρχει μια σταθερή πολιτική, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τουλάχιστον κάποια χρόνια, έτσι ώστε, για παράδειγμα, να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση. Πάντως, τα πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια, είναι ένα ισχυρό χαρτί, πολύ ισχυρό χαρτί για τη χώρα μας. Διακρίνονται διεθνώς όλα τα πανεπιστήμια, άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο. Αυτό έχει να κάνει και με τα τμήματα, έχει να κάνει με πάρα πολλά ζητήματα και νομίζω ότι τα δημόσια πανεπιστήμια πρέπει ξεκάθαρα να στηριχτούν. Ένα κύριο θέμα, για παράδειγμα για την Κρήτη, είναι η φοιτητική στέγη. Ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Αλλά νομίζω ότι είναι καλό να ξαναδούμε το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι αυτή η απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, έτσι ώστε σταδιακά το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο να μπορέσει να λειτουργήσει. Μάλιστα. Τα 6 τμήματα. Λοιπόν, κύριε Κατσαράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε κοντά μας απόψε.